το 2017 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά. Εξόχως θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο του τουρισμού και τις προοπτικές για την φετινή τουριστική περίοδο. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων παρουσιάζοντας και σχετικά στοιχεία από το ναύπλιο όπου και βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά. Στο Υπουργείο Τουρισμού εργαζόμαστε με στόχο και όραμα να καταστήσουμε την Ελλάδα παγκόσμιο ελκυστικό τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο. Στην εθνική τουριστική πολιτική που εφαρμόζουμε από το 2015, που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα. Το 2015 είχαμε 26 εκατομμύρια τουρίστες, ιστορικό ρεκόρ, και ακολούθησε το 2016 με 28 εκατομμύρια τουρίστες. Η κυρία Κουντουρά αναφέρθηκε και στα αποτελέσματα της στρατηγικής για την προβολή και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Στην κατεύθυνση αυτή, τα στοιχεία έρχονται να επιβεβαιώσουν το θετικό κλίμα που επικρατεί. Η πρώτη φορά που το Υπουργείο και ο ΕΟΤ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, που υλοποιεί την προβολή και την προώθηση της στρατηγικής που έχουμε εμείς σχεδιάσει, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, είναι σε άμεση επαφή με όλες τις περιφέρειες, με όλο τον ιδιωτικό τομέα, με τους τοπικούς άρχοντες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα εμπορικά επιμελητήρια, τις ενώσεις ξενοδόχων, και γι' αυτό αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει, αυτή την τεράστια επιτυχία, να κλείσουμε το 2016 με 28 εκατομμύρια τουρίστες και το 2017 οι προκρατήσεις να ξεκινάνε από 15% μέχρι 70% σε παραδοσιακές αγορές και μη, είναι επιτυχία όλων μας. Είναι επιτυχία των επαγγελματιών, του ιδιωτικού τομέα, του δημοσίου, αλλά είναι επιτυχία της Ελλάδος πάνω απ' όλα. Ο παγκόσμιος τουρισμός, το μέσο όρο, είναι στα 3 με 4% και η Ελλάδα τα δύο τελευταία χρόνια, και ελπίζουμε και το 2017, κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης 7-8%. Το 2017 έχουμε 150 νέες απευθείας συνδέσεις σε διάφορους προορισμούς και περίπου 6.000 πρόσθετες πτήσεις. Πέρυσι με τον Περιφερειάρχη χαρήκαμε την αύξηση από την Αγγλία, δεδομένου ότι είχαμε και το συνέδριο πρόπερση των Άγγλων. Είναι σημαντικό για μας να προβάλλουμε και να προωθούμε όλες τις περιφέρειες που έχουν ιδιαιτερότητες και ομορφιές.